Αφού μιλήσαμε λοιπόν για τις ζωγραφιές της φύσης, για τα κερασάκια, σας ανακοίνωσα ότι όπως διαβάσαμε στην ghostvoice.gr έρχονται αγαπημένοι πάλι ηθοποιοί και σκηνοθέτες χάρη στην καινούρια έκθεση, στην ετήσια έκθεση των μαθητών της ζωγράφου-αγιογράφου της Μαρίας της Βαμβακούση. Να συνδεθούμε λοιπόν τηλεφωνικά με την Γκαλερί Φρούτων, έτσι σε ένα καινούριο σημείο στο κέντρο της ΚΟ, στο ιστορικό κέντρο της ΚΟ, εκεί όπου βρίσκεται η στάση των λεωφορείων, των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε την αγαπημένη μας φίλη, τη Μαρία τη Βαμβακούση, για να μας πει για αυτή τη μεγάλη έκθεση που ετοιμάζεται σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Να είμαστε καλά. Είναι, έρχεται η Χριστιάνα. Ήτανε απαίτηση των μαθητών, Μαρία μου? Όχι, όχι, ποτέ δεν είναι απαίτηση των μαθητών. Να σου πω κάτι μου, φέτος, επειδή έχουμε γίνει θεσμός, θα παίρνουν από μόνοι τους και μας λένε να έρθουν. Το πιστεύω. Έχει γίνει, όλοι το γνωρίζουν. Είναι πολύ λίγο υπερβολικό. Όντως μας παίρνουν τηλέφωνο φέτος. Είχα τέσσερις ηθοποιοί με πήρανε για να έρθουν. Τέσσερις διαφορετικές προτάσεις λοιπόν, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Έχουν γίνει θεσμός, γιατί η φιλοξενία μας είναι άψογη, περνάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει διαδοθεί τριγύρω στους δικούς τους κύκλους. Mm-hmm. Τους αρέσει πάρα πολύ το νησί, τους αρέσει πάρα πολύ η έκθεση, τα έργα, το δώρο που παίρνουν, η θερμότητα που παίρνουν από όλο τον κόσμο, η υποδοχή και όλο αυτό τους άρεσε. Ακριβώς. Και έτσι με καλούνε για να έρθουν. Και Μαρία μου, τι καλύτερη διαφήμιση για την ΚΟ που μετά ταξιδεύουν αυτές οι φωτογραφίες, τα πλάνα, οι δηλώσεις, ναι, στα κεντρικά μου, έτσι. Πολύ μεγάλη διαφήμιση για το νησί μας. Ναι, ξέρω και φέτος θα πρακτική στον Αντένα, γιατί πλέον θα είναι αυτό που σας είπα, ότι έχει γίνει θεσμός. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, έρχεται λοιπόν η πρωταγωνίστρια από τα δίδυμα φεγγάρια, σωστά τα λέω έτσι, γιατί βλέπω και πολύ τηλεόραση εγώ, η Χριστιάνα Μαζούρα, μαζί με τον σκηνοθέτη της σειράς, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Και πότε είναι οι εκθέσεις, Μαρία μου? Οι εκθέσεις θα γίνουν διπλές, όπως και τα δίδυμα φεγγάρια, έτσι και εμείς θα είμαστε διπλοί. 18 Ιουνίου θα είναι στην Κέφαλο, οποία κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, θα καλύψει εκεί και θα εγκαινιάσει την παιδική έκθεση ζωγραφική. Mm-hmm. Και 19 θα είναι στην καθιερωμένη μας έκθεση στην ΚΟ, η οποία φέτος θα είναι όλοι οι μαθητές μαζί, και παιδιά και ενήλικες και αγιογραφία. Φανταστικά, φανταστικά. Έχουν επιλεγεί οι χώροι? Οι χώροι θα προφανώς ο χώρος είναι στο γήπεδο στην Κέφαλο, εκεί που είχε γίνει και πέρσι. Ωραία. Και όσο για το χώρο θα είναι στο Μήλο, όπως κάναμε και πέρσι. Πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω και κάτι, Μαρία μου, νομίζω ότι η χαρά η διπλή θα είναι για την Κέφαλο, για τους ανθρώπους εκεί πέρα, έτσι. Δεν ήθελα να δικώ κανέναν, και επειδή πολλοί μου λέγανε γιατί κυρία όχι και εμείς, κατόπιν από συζήτηση με την κοπέλα και εφόσον το δέχτηκε, να έρθει, γιατί φαντάζεστε και δεν είναι στο χέρι μου το αν θα πάει ο καλλιτέχνης να γενιάσει εκεί το χώρο. Μου απάντησε θετικά και θετικά όλοι χάρηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, και εκεί είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι στην Κέφαλο είναι διπλή χαρά τους. Πραγματικά, γιατί λείπουν οι εκδηλώσεις εκτός ΚΟ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, λείπουν οι εκδηλώσεις και εκτός ΚΟ. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είσαι στη δουλειά, κάποιος πρέπει να ήρθε. Δεν πειράζει, ναι. Το κατάλαβα. Μαρία μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις που δεν σε ρώτησα. Εγώ θέλω να συμπληρώσω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους μαθητές για αυτή την προσπάθεια που γίνεται και για τη συμμετοχή στα μαθήματά μας. Αυτό θέλω. Και γενικώς για τη θέρμη που εισπράττω και εγώ και από τους μαθητές και από τον κόσμο. Αυτό δεν, γιατί πολλοί με ρωτάνε ότι αν πληρώνονται οι καλλιτέχνες γι' αυτό. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν πληρώνεται κανείς γι' αυτό. Απλά βρίσκουμε χορηγούς για τη φιλοξενία. Έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω πώς είναι οι χορηγοί, να μην σου καταναλώσω το χρόνο σου. Θα το δείτε στις αφίσες. Να ευχαριστήσω και αυτούς, γιατί χωρίς τους χορηγούς δεν θα γινόταν τίποτα. Και βέβαια και τους μαθητές που ψάχνουν να βρουν τους χορηγούς. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Μπράβο, αυτό, μπράβο πολλά. Αυτό, ευχαριστώ. Είναι μια ομαδική αυτή. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι ομαδική. Δεν είναι τίποτα ούτε από μένα ούτε από κανέναν. Ναι. Mm-hmm.
Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε πολύ καλή επιτυχία και στις δύο εκθέσεις, σε όλους τους μαθητές. Να καλά. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, να το υπενθυμίζουμε στους φίλους μας ακροατές και τηλεθεατές της τηλεόρασης Αιγαίου. Και εμείς ευχαριστούμε. Και σας περιμένουμε να περάσουμε υπέροχα και θα δείτε, είναι ένα εκπληκτικό παιδί, γιατί μιλάω μαζί της και είναι πάρα πολύ ευγενική. Μαρία μου, περιμένουμε και αποκλειστική συνέντευξη, ό,τι έτσι. Θέλετε, ό,τι θέλετε. Στο κρατούσα για τον αέρα, να σε καλά. Να μας πει το ναι, γιατί ξέρετε δεν είναι στο δικό μου χέρι. Βέβαια. Από μένα ό,τι θέλετε. Θα είναι και περιορισμένος ο χρόνος και... Εντάξει. Αυτή τη φορά η καλλιτέχνη μας θα μείνει 3-4 μέρες. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Που πάντα βοηθάς τις προσπάθειές μας. Γενικώς, όχι μόνο τις δικές μου, όλο τον κόσμο. Γι' αυτό σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Και εμείς αγαπάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Καλά, και να σου πω ότι τώρα είναι και κοντά μας οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων, ο κύριος Κουτσιαρής με τον κύριο Διακομανόλη. Θα τους δώσω. Γιατί ο Βασίλης κυκλοφόρησε και το καινούργιο του βιβλίο. Οπότε είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στην τέχνη σήμερα. Να δώσω φιλιά στα παιδιά. Θα δώσω. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Καλή συνέχεια. Φιλιά.